Η επόμενη συνταγή είναι ελληνικό κρουασάν με φέτα. Πώς ακούγεται? Πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Μια τυρόπιτα. Αλλά η ζύμη είναι από κρουασάν. Είναι ακόμη πιο νόστιμο. Πολύ ωραίο. Ωραία. Έχουμε κόψει το κομμάτι που έμεινε. Τι έμεινε, κάναμε άπειρα. Σε τετράγωνα, λίγο παραλληλόγραμμα, κομμάτια. Ναι. Ίσες ποσότητες, γιατί θα τα διπλώσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε 200 γραμμάρια φέτα. Πολύ ωραία συνταγή αυτή, μου αρέσει. Και λίγο αλμυρό, έτσι. Και λίγο αλμυρό, το θέλουμε. Ναι. Είναι και φέτα. Και μπορείς να βάλεις και μια ντοματούλα μέσα. Λιαστή. Λιαστή. Αμέσως, γκουρμέ. Ένα αυγό. Κομφί. Αλλού το παραπάνω. Ναι. Και ένα κουταλάκι αλεύρι. Μπορείς να τα λες. Μπορώ. Εσύ τρίψε λίγο το πικρό. Σε τάραξα. Έλα. Θα το ρίξω εδώ μέσα. Τρίψε. Έχει λίγο τα βρυνάρια. Πάρε μία Μαρίς αν θες. Τώρα που τα πήρε. Αυτό εγώ τη γέμισα από τα τυροπιτάκια και τρώμε το κουτάλι. Ναι. Εγώ δεν θα προλάβαινε μάλλον να... Εννοείται. Καλό είναι. Θέλει και πιπέρι, δεν θέλει. Α, πάρω ένα μπολάκι. Να το βγάλουμε συμπόλαιο. Διάφανο δεν θέλει. Ναι. Βάλε το πιπέρι μέσα. Εντάξει. Ό,τι το πιπέρι. Τέλειο είναι. Τι ωραία που μυρίζει η φέτα. Και λίγο πιπέρι παραπάνω να βάζεις. Δεν σου αρέσει. Δεν θέλω. Εντάξει. Ένα κομματάκι άφησε εδώ η Εβίτα, αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Ωραία ιδέα. Πάρα κάνεις... πολύ μ' αρέσει. Πολύ, και ξέρεις τι, την Κυριακή το πρωί να σηκωθείς και με τη ζύμη να κάνεις ένα καλάθι με διάφορες γεύσεις. Oh. Αυτή την Κυριακή και εγώ αυτό θα κάνω. Να βγει στο σπίτι σου. Θα φιλοξενήσεις. Θα σου κάνει... Καλάθι με κρουασάν. Ναι, είναι καλύτερο να σηκωθεί και να το βρει. Ναι. Να σηκωθεί και να το βρει έτοιμο. Όχι, άμα δεν. Διαδικασία. Εγώ έτσι. Καφέ θέλω. Εντάξει. Και μετά όλα τα άλλα. Περάστε, μετά τις 11. Παρακολουθείτε ναι, όμως γιατί δεν θα την κάνει. Τα πιέζει. Τα δύο φύλλα. Να ρωτήσω κάτι μπορώ. Αυτό που παρατήρησα σε όλες και στις τρεις παραλλαγές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δεν τα έχουμε αλείψει με κάτι από πάνω. Αν θέλεις, μπορεί να βάλεις λίγο αυγό. Mm. Αλλά πότε το βάζεις το αυγό, όχι τώρα. Όταν φουσκώσει. Όταν φουσκώσει. Α, μάλιστα. Το αποφεύγω να το πω, γιατί λίγο είναι επικίνδυνο στον ερασιτέχνη. Να βγει η καλή ερώτησή σου. Γιατί? Όχι, γιατί όταν είναι... που έχει φουσκώσει για να μπει στο φούρνο, αν λίγο το τραυματίσουμε μην... και κάνουμε, θα ξεφουσκώσει και θα κάτσει. Και μετά, αχρηστέ. Ναι. Όχι, το ψήνεις, το τρως. Σαφέστατα, ναι. Όλα τα τρως, δεν είναι θέμα, αλλά... Στο απόγειο που θα αλλά αν θες, κάνεις και δύο τραπούλες. Λοιπόν, στη στόφα σου. Μάλιστα. Στο τζάκι σου δηλαδή, ξέρεις. Μπορώ να δοκιμάσω μια καλή γέμιση. Λίγο, όχι τις μπουκές της. Πολύ ωραία. Λίγο πιπεράκι ακόμη το θέλε. Ναι, εντάξει. Όχι, έτσι καλό είναι, αλλά και εμένα μου αρέσουν τα πιπέρια. Περιμένω. Να φουσκώσω. Πώς τα καταφέρνεις και τα φουσκώνεις γρήγορα. Πήγαινε. Έχει ψηθεί και το κρουασάν φέτα, αλλά μοιάζει σαν τυροπιτούλα, πιο ελληνικό. Οπότε σε λίγο και αυτό θα το δοκιμάσετε. Για το κρουασάν με φέτα χρειαστήκαμε ένα φύλλο κρουασάν, 200 γραμμάρια φέτα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα αυγό και ένα κουταλάκι του γλυκού αλεύρι.
Χορτοποιούμε τη φέτα μαζί με το πιπέρι, το αυγό και το αλεύρι. Κόβουμε τη ζύμη του κρουασάν σε τετράγωνα κομμάτια. Στα μισά βάζουμε από μία κουταλιά από το μείγμα φέτας, με τα άλλα μισά τα καλύπτουμε και πιέζουμε την περιφέρεια. Αφήνουμε να διπλασιάσει τον όγκο του και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο.